Βρισκόμαστε εδώ πέρα, είμαστε με τους υπάρχες, θα δούμε και τους διοικητές προκειμένου να εκτιμήσουμε την κατάσταση, όπως και στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, έτσι και στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πίεση στο σύστημα παραπάνω. Το ενισχύουμε συνεχώς με κόσμο που έρχονται γιατρούς. Έχουμε βγάλει και προκηρύξεις, αλλά έχουμε και τα κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς. Παράλληλα, είμαστε σε συνεννόηση με ιδιωτικές κλινικές και παίρνουμε κλίνες. Η αλήθεια είναι ότι θα πιεστεί το σύστημα. Από εκεί και πέρα, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το εμβόλιο είναι που μας προστατεύει από τη βαριά νόσηση κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Είναι ενθαρρυντικό ότι τις τελευταίες μέρες οι εμβολιασμοί κινούνται στις 25.000 την ημέρα, που δείχνει ότι πλέον η πρώτη δόση ενός εμβολίου, που δείχνει ότι πλέον οι πολίτες έρχονται να εμβολιαστούν. Αλλά από εκεί και πέρα, μαζί με τους υπεάρχες και τους διοικητές των νοσοκομείων, θα βρούμε όλες τις λύσεις να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα, να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας θεραπεία. Αλλά καλό είναι και να εμβολιαστούν για τους ίδιους, για την υγεία τους πρώτα απ' όλα. Υπάρχει σχεδιασμός να ανοίξουν και άλλες κλίνες ΜΕΘ, γιατί δεν έχουν γίνει όλα τα νοσοκομεία μονοθεματικά? Η βασική μας επιλογή είναι το ΕΣΥ, επειδή ακριβώς πλέον υπάρχει το εμβόλιο να εξυπηρετεί και όλους τους άλλους πολίτες που έχουν τα ίδια δικαιώματα σε θεραπείες. Από εκεί και πέρα, προφανώς, βάσει της πίεσης του συστήματος, θα υπάρξει και η ανάλογη προσαρμογή, ώστε να υπηρετήσουμε και τους ασθενείς με COVID και τους ασθενείς non-COVID. Συνεχώς κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, αναπτύσσονται κλίνες και απλές και εντατικής θεραπείας, και είμαστε σε επιφυλακή. Όλη η χώρα είναι μια υγειονομική περιφέρεια και οποιαδήποτε στήριξη θέλει Βόρεια Ελλάδα ή η Θεσσαλία, που παίζονται τώρα περισσότερο, την έχουμε. Κύριε Υπουργέ, αύριο θα εφαρμοστούν νέα μέτρα. Εάν δεν αποδώσουν αυτά, τι θα κάνετε? Η φιλοσοφία των μέτρων, και το έχουμε πει και το είπε και ο Πρωθυπουργός με έναν ξεκάθαρο τρόπο, είναι αυτή που είδατε και στα τελευταία μέτρα. Το 73% των συμπολιτών μας, ενήλικοι, που έχουν εμβολιαστεί, δεν θα δεχτούν περαιτέρω περιορισμούς. Οι περιορισμοί για την προστασία τους αφορούν τους ανεμβολίαστους, και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι με την αύξηση του εμβολιασμού, τη στήριξη του συστήματος, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αν χρειαστούν άλλα μέτρα, θα είναι πάλι στη φιλοσοφία που σας είπα. Δηλαδή περαιτέρω μέτρα για ανεμβολίαστους μόνο? Θα είναι μέτρα που δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία. Η κοινωνική και η οικονομική ζωή του τόπου συνεχίζεται. Δεν υπάρχει θέμα τοπικών ή γενικών lockdown. Όσα μέτρα θα είναι, θα είναι μέτρα για να έχουν καλύτερη χνηλάτιση και προστασία από χώρους που μπορεί να υπάρξει μετάδοση της νόσου, όχι όμως πίεση σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Ο Παπα-Νικολάου φτάνουν εντατικολόγοι για να βοηθήσουν την κατάσταση? Περιμένουμε και νοσηλευτικό προσωπικό? Αυτή τη στιγμή συνολικά ενισχύουμε το σύστημα ως εξής: είτε με επικουρικούς οι οποίοι μπαίνουν, είτε με μεταφορές από άλλες ΥΠΕ οπουδήποτε χρειάζονται, και με κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί σε ιδιώτες, ώστε παράλληλα με την παρουσία τους στον ιδιωτικό τομέα να είναι στο σύστημα. Υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες, κυρίως συγκεκριμένων ιατρών, που είναι δύσκολη εξεύρεση ειδικοτήτων. Ευελπιστώ ότι με τα κίνητρα που δώσαμε στους ιδιώτες θα ανταποκριθούν. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω μέτρα στους ιδιώτες γιατρούς που δεν το θέλουμε, αλλά αν χρειαστεί και δεν ανταποκριθούν, θα προχωρήσουμε και σε επιτάξεις εργασίας. Είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε, αλλά βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Και στον ιδιωτικό τομέα, στις κλινικές, είμαστε συνολικά σε μια πλήρη συνεργασία. Και στην Αθήνα έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό που αφορά όλη την Ελλάδα. Τις κλίνες που χρειαζόμαστε θα τις λαμβάνουμε και θα εφαρμόζεται ένα μνημόνιο συνεργασίας. Άρα θεωρούμε ότι με τη βοήθεια και την αρρωγή και του ιδιωτικού τομέα θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Συνεπώς εξαντλούμε όλα τα μέσα. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, και γι' αυτόν τον λόγο, πέρα από την ενίσχυσή του, είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούμε και εμείς οι ίδιοι με το εμβόλιο. Προβλέπετε ανανέωση του πιστοποιητού για όσους κάνουν τρίτη δόση? Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή χωρίς να γίνει κεντρική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια συζήτηση δεν έχει ανοίξει. Συζητάμε γενικότερα για την τρίτη δόση. Η τρίτη δόση φαίνεται τελικά ότι δεν είναι απλώς μια ενισχυτική δόση, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δόση. Άρα από εκεί και πέρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση που δεν είναι επικάπτωση αυτή τη στιγμή, πάλι θα είναι κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, όσοι είναι εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις, είναι εμβολιασμένοι, έχουν το πιστοποιητικό, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρξουν κεντρικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξει. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συμπολίτες μας να πάνε για την τρίτη δόση. Για ποιο λόγο? Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εμβολιασμένοι που νοσούν βαρύτερα
κατά βάση είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει και τον εμβολιαστικό κύκλο πέρα το εξαμήνου. Το άνοιγμα της υποχρεωτικότητας και σε άλλους τομείς είναι κάτι που το έχετε συζητήσει πολλές φορές τελικά. Δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε άλλη υποχρεωτικότητα, όπως, γιατί θέλουμε να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν εξετάζεται και θέμα σε αυτούς που έχει υπάρξει υποχρεωτικότητα στο υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή και στις ιδιαίτερες περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων, να αλλάξει αυτό το καθεστώς όσο συντρέχουν οι όροι της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ.